είναι το δίκαιο του εργάτη! Συναδέλφισες και συνάδελφοι, οι εργαζόμενοι της ΛΑΡΚΟ σας απευθύνουν θερμό αγωνιστικό χαιρετισμό. Με συγκίνηση και ανεβασμένο το αίσθημα ευθύνης σας ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε για την αλληλεγγύη που εκφράζετε καθημερινά. Σας ευχαριστούμε και δεσμευόμαστε. Σας δίνουμε το λόγο της εργατικής μας τιμής. Αυτό που κάνετε δεν θα το ξεχάσουμε ποτέ. Θα σας το ανταποδώσουμε όποτε και όπου χρειαστεί, με όποιον τρόπο και να ζητήσουμε και να αποφασίσουμε. Ο ένας κόβει και ο άλλος ράβει. Ψηφίσανε ξεχωριστά το πρώτο μνημόνιο, ξεχωριστά το δεύτερο, όλη παρέα το τρίτο, όλη παρέα τα εφαρμόζουν όλα τα μνημόνια. Έτσι και στη ΛΑΡΚΟ. Διαχρονικά ο ένας την απαξίωνε και ο άλλος την εγκατέλειπε. Ο ένας αύξησε το τιμολόγιο στη ΔΕΗ και ο άλλος επιβεβαίωσε τα χρέη που δημιούργησε η αύξηση. Ο ένας έριξε το πρόστιμο των κρατικών ενισχύσεων, ο άλλος το δέχτηκε ως μοιραίο. Κανένας τους, μα κανένας τους, δεν έδωσε ούτε ένα ευρώ στη ΛΑΡΚΟ. Ο ένας εφάρμοσε το σκλαβοπάζαρο των εργολαβιών και ο άλλος το διατηρούσε και το διεύρυνε. Ο ένας καταργούσε τις τριετίες μας και ο άλλος συρρίκνωνε τους μισθούς μας, τα κεκτημένα μας. Κανένας δεν εξυγχρόνισε τη ΛΑΡΚΟ. Δεν την ανέπτυξε σύμφωνα με τις δυνατότητες που έχει στην παραγωγή ανοξείδωτου του χάλιβα, στην παραγωγή κοβαλτίου, στην αξιοποίηση της σκουριάς και των άλλων υποπροϊόντων. Είναι δύσκολο να πεις ποιος θέει περισσότερο, γιατί ο καθένας τους έπιασαν το νήμα από εκεί που το άφησε ο προηγούμενος. Ο καθένας τους πρόσθεσε και το δικό του επεισόδιο στη κακοπαιγμένη παράσταση της ΛΑΡΚΟ. Είναι όλοι τους υπεύθυνοι για δισεκατομμύρια ευρώ χαμένα από τα κρατικά ταμεία, για χιλιάδες θέσεις εργασίας χαμένες. Είναι υπεύθυνοι που με εντολή μεγάλων συμφερόντων, την κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις πολιτικές τους, η ΛΑΡΚΟ μέχρι σήμερα δεν έχει αναπτυχθεί σύμφωνα με τις δυνατότητες που έχει. Ο ελληνικός λαός έχει χάσει δισεκατομμύρια από αυτή την πολιτική. Η πολιτική που διαλύει την κοινωνική ασφάλιση, τις συλλογικές συμβάσεις, είναι η ίδια η πολιτική που εκπίει και κλείνει τη ΛΑΡΚΟ. Είναι η ίδια η πολιτική που έκλεισε το σκαλιστήρι, τα τσιμέντα Χαλκίδας, τη Σέλμαν, την ΕΟΣΕΤ, την Ιντερκέμ. Είναι η ίδια πολιτική που μας σκοτώνει την ώρα που εργαζόμαστε, που ιδιωτικοποιεί τη ΔΕΗ, κλείνει λιγνητικές μονάδες, στέλνει στην ανεργία χιλιάδες εργαζόμενους. Όλα για το κέρδος. Μέσα σε αυτούς τους δύο μήνες, εμείς οι εργαζόμενοι της ΛΑΡΚΟ βγάλαμε συμπεράσματα ολόκληρης ζωής. Όσο συνεχίζουμε αυτόν τον δίκαιο και τίμιο αγώνα, τόσο γινόμαστε πιο έμπειροι, πιο δυνατοί. Μέχρι χθες όλοι ενημερωνόμασταν από τα μεγάλα, σοβαρά κανάλια, εφημερίδες και ιστοσελίδες του διαδικτύου. Τελικά αποδείχτηκε ότι αυτοί οι καλοπληρωμένοι κονδυλοφόροι άλλα τους λέμε και άλλα γράφουν ή γράφουν κατά παραγγελία των αφεντικών τους. Φωνάζουν τους υπουργούς, μονολογούν μπροστά στο γυαλί και ρίχνουν δηλητήριο. Λένε ψέματα και συκοφαντούν τους εργαζομένους στη ΛΑΡΚΟ για να δικαιολογήσουν στον ελληνικό λαό το έγκλημα που πραγματοποιούν εις βάρος του. Λένε ψέματα και οι καλοπληρωμένοι κορδελοφόροι τους όχι μόνο δεν τους απαντούν, αλλά απέναντίας τους σιγοντάρουν με το πιο χυδαίο και συχαμερό τρόπο. Η ΛΑΡΚΟ με ντοκουμέντα επιβεβαιώνουμε ότι είναι βιώσιμη. Διαπράττουν πολιτική αλητεία. Είναι στρατιώτες των μεγάλων συμφερόντων. Γι' αυτό την παρουσιάζουν ζημιογόνα. Η ΛΑΡΚΟ με ντοκουμέντα επιβεβαιώνουμε ότι δεν χρωστά ούτε ένα ευρώ στη ΔΕΗ. Είναι κάλπικο και στημένο το χρέος που δείχνουν. Δημιούργησαν τεχνικό χρέος για να κάνουν πλιάτσικο στη ΛΑΡΚΟ που είναι περιουσία του λαού μας. Η ΛΑΡΚΟ με ντοκουμέντα επιβεβαιώνουμε ότι δεν έχει πάρει ούτε ένα ευρώ από το ελληνικό κράτος. Είναι κάλπικο το πρόστιμο των κρατικών ενισχύσεων όπου με βάση την τροπολογία θα αποδοθεί τελικά πίσω μέσα από το πλιάτσικο που ετοιμάζουν να κάνουν. Τι ηρωνία!
Τι κλοπή! Θα επιστραφούν χρήματα που δεν έχει πάρει ποτέ η Λάρκο. Αλλά ακόμα και αυτά που ψήφισαν να δώσουν για να τη φτωχεύσουν, η τροπολογία το περιγράφει ορθάκοφτα, ότι θα επιστρεφούν άμεσα και με σειρά προτεραιότητα στο ελληνικό κράτος. Βλέπετε, τα έχουν τάξει και αυτά στους εφοπλιστές και στους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους. Αλήθεια, για να φτωχεύσουν τη Λάρκο, για να μαραζώσουν τη στερεά, δίνουν. Για να την αναπτύξουν. Γιατί δεν δίνουν? Γελάστηκαν. Μετρούν τον πόη τους βλέποντας τον ίσιο το σούρουπο και νομίζουν ότι είναι γίγαντες. Έμπλεξαν για τα καλά μαζί μας. Η εργατιά της Λάρκο δεν σκύβει το κεφάλι. Με αίμα και υδρότα 76 χρόνια τώρα βγαίνει το ατσάλι. Αίμα και υδρότα ρένουμε τα τσάλι. Θα τους σταματήσουμε με ενότητα και πάλι. Συνάδελφοι, ψηλά τη σημαία του αγώνα. Δεν φοβόμαστε να βλέπουμε το χάρο κατάματα καθημερινά. Έχουμε βγάλει από το εργοστάσιο και τα μεταλλεία στις πλάτες μας 80 θέρετρα. Φλερτάρουμε καθημερινά με το καρκίνο, τα εγκάγματα, τις επαγγελματικές ασθένειες. Θα μας φοβήσουν μια χούφτα λακέδες. Δεν θα τους περάσει. Εμείς τον πόη μας δεν το μετράμε σούρουπο. Το μετράμε σήμερα, εδώ, ντάλα μεσημέρι, βλέποντας τον ήλιο κατάματα. Το μετράμε στη τέταρτη μεγάλη συγκέντρωση που πραγματοποιούμε μέσα σε διάστημα 2 μηνών. Το μετράμε στα εκατοντάδες μηνύματα και ψηφίσματα αλληλεγγύης που δεχόμαστε από Ελλάδα και εξωτερικό. Ο αγώνας μας και η αλληλεγγύη που έχει αναπτυχθεί γύρω από τη Λάρκο σηματοδοτεί μεγάλους μελλοντικούς αγώνες που θα φέρουν καλύτερες μέρες, όχι μόνο για τους εργαζόμενους της Λάρκο, αλλά για όλη την εργατική τάξη. Αυτή τη στιγμή, σε όλη τη χώρα, σε πάνω από 50 πόλεις, στις απεργιακές συγκεντρώσεις ενάντια στο αντιασφαλιστικό, παράλληλα η εργατική τάξη φωνάζει «Κάτω τα χέρια από τη Λάρκο! Η Λάρκο ανήκει στους εργάτες!» «Κάτω τα χέρια από τη Λάρκο! Σωματεία και φορείς του λαϊκού κινήματος έχουν πάρει στα χέρια τους τις θέσεις των εργαζομένων της Λάρκο και τις μοιράζουν σε κάθε γειτονιά της χώρας μας. Τίμοι οι δημοσιογράφοι, εφημερίδες και μέσα μαζικής ενημέρωσης που υπερασπίζονται τα εργατικά μας συμφέροντα βοηθούν σε αυτή την κατεύθυνση. Καθημερινά είναι δίπλα μας και στέλνουν ανταποκρίσεις και ρεπορτάζ. Η αλήθεια για τη Λάρκο γρήγορα θα μαθευτεί σε κάθε πόλη, σε κάθε χωριό, σε κάθε χώρα δουλειάς, σε όλη την εργατιά της Ελλάδας και στο εξωτερικό. Αγάντα συνάδελφοι, έχουμε δρόμο μπροστά μας. Μέχρι χθες είχαμε την υποχρέωση να παλέψουμε για να εξασφαλίσουμε το ψωμί στα παιδιά μας. Σήμερα που βλέπουμε τα παιδιά μας να μπαίνουν από τα σχολιά τους μπροστά σε αυτό τον αγώνα, δεν έχουμε το δικαίωμα να κάνουμε πίσω. Τα μάτια μας 14. Εργάτες ενωμένοι, ποτέ νικημένοι. Εργάτες ενωμένοι, ποτέ νικημένοι. Τα μάτια μας 14. Επαγρύπνηση σε όλη τη στερεά. Θα προσπαθήσουν να σπείρουν διχόνια, να διασπάσουν σε παλιούς και νέους εργαζόμενους, σε εργολαβικούς και μόνιμους, σε εργαζόμενους σε σκληρές συνθήκες και σε εργαζόμενους στις διοικητικές υπηρεσίες. Όσο θα τους γυρίζουμε την πλάτη και θα είμαστε μια γροθιά, συσπηρωμένοι στα τίμια και δίκαια αιτήματά μας και τα μόνα ρεαλιστικά, τόσο θα εκφράζεται η αλληλεγγύη, τόσο θα πέφτουν στο κενό τα ύπουλα σχέδιά τους. Ήδη έχουν ξεκινήσει και προσπαθούν να ρίξουν γέφυρες με διάφορους τρόπους για να μην διερευνηθεί άλλο το μέτωπο αλληλεγγύης. Θέλουν να μας βάλουν, ενώ το ψήφισαν πρώτα, στο τραπέζι του διαλόγου για να διαλέγουμε κάθε φορά με τι θα μας τσακίσουν. Σήμερα η παρουσία μας στην ψηλή γέφυρα της Χαλκίδας αυτό τον συμβολισμό έχει. Κόβουμε κάθε γέφυρα μαζί τους.
αν θέλουν διάλογο, να αποσύρουν την τροπολογία που κάνει Πλιάτσικο στη Λάρκο, που βαραζώνει όλη τη στερεά. Την Παρασκευή που πέρασε στην πράξη συνάδελφοι, τα διοικητικά συμβούλια των σωματείων ακύρωσαν απολύσεις που ετοίμαζε η διοίκηση και ο εργολάβος, ακύρωσαν περικοπές και κεκτημένων, απέτησαν να καταβληθούν όλα τα επιδόματα εδώ και τώρα μπροστά, να πληρωθούν οι συνάδελφοι στις εργολαβίες και οι μικροεργολάβοι απασχολούμενοι. Είμαστε εδώ, δυνατότεροι από ποτέ. Συνεχίζουμε πιο αποφασιστικά και μαζικά. Όπλο μας οι συλλογικές αποφάσεις, οι γενικές μας συνελεύσεις, η καθημερινή δράση. Απαιτούμε να αποσυρθεί το νομοσχέδιο που ψήφισε η κυβέρνηση στη Βουλή και κλείνει τη Λάρκο, που οδηγεί στην ανεργία και στην εξαθλίωση τους εργαζόμενους, οδηγεί στο μαρασμό της περιοχής μας. Να διαγραφούν τα χρέη της Λάρκο. Δεν τα δημιούργησαν οι εργαζόμενοι. Οι εργαζόμενοι παράγουν πλούτο. Τα χρέη είναι κάλπικα. Είναι συνειδητές πολιτικές απαξίωσης των εκάστοτε κυβερνήσεων. Απαιτούμε κρατική χρηματοδότηση και μεσοσχεδιασμό τον εξυγχρονισμό της Λάρκο και την ανάπτυξή της, την κατασκευή ανοξείδου του χάλιβα και κουβαλτίου. Άμεσα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας. Δεν δεχόμαστε να είμαστε αναλώσιμοι. Υπογραφή συλλογικής σύμβασης που θα κατοχυρώνει όλα τα κεκτημένα και διασφαλίζει τις θέσεις εργασίας. Κάτω τα χέρια από την κοινωνική ασφάλιση. Κάτω τα χέρια από τη Λάρκο. Κάτω τα χέρια από τις ζωές μας. Θα συνεχίσουμε μέχρι τη νίκη. Όλοι για ένας και ένας για όλους. Συνεχίζουμε. Αύριο οι συνάδελφοί μας πάνω στα Σέρβια θα κόψουν τη γέφυρα Σερβίων στα δύο. Βάλτε τα φτωχοδιαβολάκια μας στα σχολιά, τους πολιτιστικούς μας συλλόγους. Κεντρικό θέμα του καρνάβαλου είναι η τροπολογία της κυβέρνησης, ο Σταϊκούρας και ο Χατζηδάκης. Συνάδελφοι, κλείνω με αυτό. Δεσμεύτηκα να σας απευθύνω το θερμό χαιρετισμό του συνάδελφου Γενικού Γραμματέα του Σωματείου μας που αυτή τη στιγμή είναι στο χειρουργείο. Του ευχόμαστε όλοι καλή ανάρρωση και γρήγορη επιστροφή στους αγώνες.